25 Μαρτίου 1822. Με επικεφαλής τον άβαρχο Καρά Αλή, ο τουρκικός στόλος βγήκε από την Καλλίπολη και κατευθύνθηκε στη Χίο, όπου οι Τούρκοι του κάστρου κρατούσαν ακόμη. Έφτασαν στις 30 Μαρτίου. Ακολούθησε απόβαση 7.000 ανδρών. Ξεκίνησε η μεγάλη σφαγή. Οι Τούρκοι έσφαζαν 4 μέρες συνέχεια, ενώ νέες ενισχύσεις έφταναν στο νησί, ανεβάζοντας τους επιδρομείς σε 15.000. Όσοι από τους νησιώτες κατάφεραν να γλιτώσουν, πήραν τα βουνά. Μαύρες ράχες παντού, ποτισμένες με αίμα και δόξα. Αγριεμένε, αέρα που θρηνείς, πόνε, πολύ λυπητερέ, για να σε τραγουδήσω. Αέρα που λυσομανάς, όταν το σύννεφο, το σκοτεινό, μου γκρίζει ολυνυχτής. Σφάχτηκαν 27.000 σιώτες και 47.000 στάλθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Από τους 100.000 κατοίκους που είχε το νησί, έμειναν 2.000. Ήταν θέλημα Θεού. Οι Τούρκοι έρχονταν από παντού. Η δόλια Ελένη προσπάθησε να σώσει το μωρό. Μέσα στη βιασύνη της άρπαξε από την κούνια το μαξιλάρι και άφησε το μωρό. Ήταν θέλημα Θεού.